μεγάλη μου τιμή συμμετέχω μαζί με μια ομάδα 11 βουλευτών στη σημερινή συνεδρίαση που διεξάγεται ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας και αφορά την ανάπτυξη των προγραμματικών θέσεων τόσο της κυβερνήσεως όσο και των λοιπόν κοινοβουλευτικών κομμάτων. Εμείς οι Σπαρτιάτες καταφέραμε τελικά να μπούμε στη Βουλή παρά τη σύντομη προεκλογική περίοδο και παρά τη διασπορά ψευδών ειδήσεων και αναλυθών πληροφοριών από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως ότι δήθεν είμαστε συνεχιστές ενός άλλου κόμματος, εικασία τόσο αβάσιμη όσο και παρελκυστική. Κάποιοι έσπευσαν να μας αποδώσουν χαρακτηρισμούς υβριστικούς και συγκοφαντικούς. Βιάστηκαν γιατί έτσι τους βόλευε. Ο πανταμάτων χρόνος θα αποδείξει του λόγου το αληθές. Είμαστε κάθετα απέναντι και απέναντι από τον ναζισμό και τον φασισμό και σε οτιδήποτε εκπορεύεται από αυτές τις ξένες προς εμάς ιδεολογίες, ταυτόχρονα όμως εκφράζουμε δίχως δισταγμό και με περηφάνεια ότι πορευόμαστε στην πολιτική ακολουθώντας τις διδαχές των Ελλήνων προφητών και μαχητών του ευγενούς πνεύματος του ελληνικού εθνικισμού. Η κοινωνική δικαιοσύνη, ο πλήρης σεβασμός στα ατομικά δικαιώματα μέσα στα πλαίσια της αυστηρής και απαρέγκλητης τήρησης του συντάγματος και της διαφύλαξης της εθνικής μας ταυτότητας και εθνικής ιδεολογίας είναι τα ορμητήρια της πολιτικής μας δράσης. Προσβλέπουμε σε μια ενωμένη Ευρώπη όπου κυριαρχούν οι αξίες της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και του αλληλοσεβασμού και όπου τα κράτη-μέλη της θα είναι απολύτως ισότιμα με την διατήρηση των πολιτιστικών και πολιτισμικών τους χαρακτηριστικών. Δηλαδή, ευαγγελιζόμαστε την παλινόρθωση της Ευρώπης, των εθνών και των λαών και όχι την Ευρώπη της θεσμικής ελίτ των ολιγαρχών. Στεκόμαστε απέναντι στην κοσμοπολίτικη διεθνιστική αριστερά και δεν συμφωνούμε με τη σημερινή παγκοσμιοποιημένη κεντροδεξιά που εμείς αντιλαμβανόμαστε ως τον αγγελιοφόρο της νέας τάξης πραγμάτων που κατά τη γνώμη μας συνιστά ένα θεσμικό ολετήρα και αποδομητή των ευρωπαϊκών εθνών και κρατών. Προσβλέπουμε στη δημιουργία ενός κράτους δικαίου που θα λειτουργεί ως εγγυητής των θεσμών και όχι τροχονόμος της διαπλοκής. Όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι απέναντι στον νόμο όπως το Σύνταγμα ορίζει, με ίσες ευκαιρίες, δικαιώματα και υποχρεώσεις. Στεκόμαστε απέναντι σε κάθε προσπάθεια αλλίωσης της πολιτιστικής μας ταυτότητας και της επιχειρούμενης από το καθεστωτικό πολιτικό σύστημα ισλαμοποίησης της Ελλάδας. Επιδιώκουμε να αναδεικνύονται οι άριστοι στους χώρους της επιστήμης, της εργασίας, του πολιτισμού και της επιχειρηματικότητας.